Ένα άλλο πολύ σημαντικό αλγόριθμο για τον υπολογισμό συντομότερων μονοπατιών είναι ο αλγόριθμο Johnson. Ουσιαστικά το κίνητρο, η ιδέα για τον αλγόριθμο Johnson, για να δημιουργηθεί δηλαδή, δηλαδή ένα νέο αλγόριθμο έβρεση συντομότερων μονοπατιών, ήταν ότι θέλουμε έναν αλγόριθμο all to all. Ο αλγόριθμος Dijkstra και ο αλγόριθμος Bellman-Ford ήταν ένας αλγόριθμος έβρεση συντομότερων μονοπατιών one to all. Ξεκινούσαμε δηλαδή από μία συγκεκριμένη κορυφή, από ένα συγκεκριμένο κόμβο και βρίσκαμε τα συντομότερα μονοπάτια προς όλους τους υπόλοιπους κόμβους. Μέσα όμως από έναν τέτοιον αλγόριθμο Johnson μπορούμε να βρούμε από, από οποιαδήποτε κορυφή προς όλες τις υπόλοιπες, από όλες μάλλον τις κορυφές, προς όλες τις υπόλοιπες κορυφές του γράφου. Η ιδέα λοιπόν είναι ότι μπορούμε να το υπολογίσουμε αυτό τρέχοντας τον αλγόριθμο Dijkstra μη φορές. Αφού ο αλγόριθμος Dijkstra μας επιστρέφει το μονοπάτι one to all από μία κορυφή Προ όλε τι υπόλοιπε, αν το τρέξουμε νη φορέ όπου όπου νη είναι το πλήθο των κορυφών, αυτό συνεπάγεται ότι θα μα επιστρέψει το επιθυμητό αποτέλεσμα all to all. Ή μπορούμε το ίδιο πράγμα να το κάνουμε για τον αλγόριθμο Bellman Ford, η διαφορά είναι ότι ο αλγόριθμος Dijkstra δεν δέχεται ακμές με αρνητικά βάρη όπως είδαμε και η πολυπλοκότητά του είναι M συν N όπου, M είναι το πλήθος των ακμών του γράφου N το πλήθος των κορυφών του γράφου επί log N ενώ ο αλγόριθμος Bellman Ford που δέχεται ακμές με αρνητικά βάρη τότε είναι N επί M Μπορούμε λοιπόν να καταλάβουμε ότι η πολυπλοκότητα του N επί -E M θα είναι προτιμότερη. Όμως, αν ένας γράφος είναι αραιός, τότε οι πολυπλοκότητες θα είναι όμικρον νι επί log Έτσι, γιατί το μη είναι πολύ μικρός αριθμός, θεωρητικά μιλητέως. Επομένως, νι επί log είναι μικρότερη πολυπλοκότητα από τον e τετράγωνο, άρα ο Dijkstra σε αραιούς γράφους είναι προτιμητέος. Ενώ σε μη αραιούς γράφους, σε γράφους, δεν είναι προτιμητέος. Αναλαμβάνω θεωρητικά. Αν ο αραιός γράφος όμως έχει ακμές με αρνητικό βάρος, τότε ο Dijkstra είναι απαγορευτικός. Ποιος είναι τώρα ο του uh, Johnson, ο αλγόριθμος Johnson προτάθηκε το 1977 και είναι, έχει να κάνει με τέσσερα απλά βήματα. Ουσιαστικά δημιουργείται ένας νέος κόμβος Q και συνδέεται με όλους τους κόμβους με ακμές βάρους 0. Χρησιμοποιεί το αλγόριθμος Bellman Ford για την έβρεση του συντομότερου μονοπατιού κάθε κόμβου από τον κόμβο Q τον αρχικό νέο κόμβο που δημιούργησα. Οι ακμές του γράφου λαμβάνουν στη συνέχεια νέα βάρη με την λογική ότι το νέο βάρος μίας ακμής από τον κόμβο U προς το κόμβο V και με βάρος W ισούται με W συν το ε, κόστος που είχε ο U μείον το κόστος του Uh, v. Ο κόβδο Q στη συνέχεια διαγράφεται και χρησιμοποιεί το αλγόριθμο Dijkstra για την έβρεση όλων των συντομότερων μονοπατιών. Άρα λοιπόν, έχω το αποτέλεσμα all to all. Για να το δούμε λίγο και σε ένα παράδειγμα, εδώ βλέπουμε ουσιαστικά ο γράφο μα αποτελείται από τι V1, V2, V3, V4, V5 κορυφέ που έχουν επισημανθεί με μπλε, με γαλάζιο. Και ο γράφος έχει αρνητικές ακμές, αλλά προσοχή δεν έχει αρνητικούς κύκλους. Όπου υπενθυμίζω ότι αν είχε αρνητικούς κύκλους, δεν θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε το Bellman Ford αλγόριθμο. Οπότε, σύμφωνα με το πρώτο βήμα του αλγορίθμου Johnson, εισάγουμε ένα νέο κόμβο Q, εισάγουμε ένα νέο κόμβο Q όπως βλέπετε, και ενώνουμε με όλους τους κόμβους με ακμέ βάρου 0. Επομένω, το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπετε εδώ στην εικόνα. Βλέπετε ότι έχω ενώσει τον κόμβο Q με όλε τι υπόλοιπε κορυφέ και το βάρο είναι αντίστοιχα 0. Στο δεύτερο βήμα τώρα βρίσκουμε το μήκο των συντομότερων μονοπατιών του κόμβου Q από κάθε κόμβο. Επομένω, βλέπετε λοιπόν πώ διαμορφώνεται ω. V1 θα είναι 0 V2 θα είναι μείον 1. Γιατί στο V2 θα είναι μείον 1. Γιατί είπαμε ότι όλες αυτές οι ακμές ήταν 0. Και ψάχνουμε να βρούμε το συντομότερο μονοπάτι από τον κόμβο Q προς το V2. Το συντο... Ένα μονοπάτι είναι το QV2 που έχει κόστος 0. Ένα άλλο θα ήταν το QV1 V2 που έχει 0 συν 3, 3. Όμως υπάρχει και το QV4 που έχει 0, το V4 V3 που έχει μείον 5 και το V3 V2 που είναι μείον 5 συν 4 μας κάνει μείον 1 και είναι το συντομότερο μονοπάτι. Επομένως, βρίσκουμε το μήκο για όλα, για όλου του κόμβου. Το κόστο στο V2 είναι μείον 1. Αντίστοιχα, από το Q στο V5 υπάρχει το απευθεία μονοπάτι που έχει κόστο 0. Υπάρχει όμω και το μονοπάτι Q V1 που έχει κόστο 0. V1 V5 που έχει κόστο μείον 4. Επομένω το V5 παίρνει το label μείον 4. Αντίστοιχα, το Q V4 το μικρό, το συντομότερο μονοπάτι είναι το απευθείας μονοπάτι που έχει κόστος 0 και το Q, 3 είναι αντίστοιχα το Q, 4 που έχει κόστος 0 και το V4, V3 που έχει κόστος μείον 5. Οποιοδήποτε άλλο μονοπάτι βρείτε θα έχει μεγαλύτερο κόστος. Επομένως, τρέχουμε τον αλγόριθμο Bellman-Ford, βρίσκουμε το μήκος των συντομότερων μονοπατιών από τον κόμβο Q προς κάθε άλλο κόμβο Στη συνέχεια υπολογίζουμε τα νέα βάρη των ακμών που δεν είναι πλέον αρνητικά και τρέχουμε τον αλγόριθμο Dijkstra για κάθε κόμβο. Υπενθυμίζω πώς υπολογίζουμε τα νέα βάρη των ακμών που πλέον δεν είναι αρνητικά. Ο τύπος είναι W, U, V, συν H, U, HV. Να διορθώσω εδώ τα καταπληκτικά μου γράμματα που είπα ότι δεν φταίω εγώ, αλλά φταίει η γραφίδα. Λοιπόν, W, U, V, συν H, U, μείον H, V. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι, για παράδειγμα, για την V1, V2, είχα 3, συν 0, μείον 0. 1. Άρα 3 συν 0 μείον το μείον 1 μου κάνει 4 όπως προκύπτει στο νέο γράφο. 3 μείον α, συν 0 μείον το μείον 1. Αντίστοιχα το 0 εδώ προκύπτει ως μείον 4 συν 0 μείον το μείον 4. Επομένως αυτό προκύπτει ως μείον τέσσερα, συν 0 μείον το μείον 4 που μας κάνει 0. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν υπολογίζονται όλες οι νέες ακμές. Να δείξω μόνο και αυτήν τελευταία. Εδώ έχω 7, επομένως θα ορίζεται ως η νέα ακμή 7 συν το μείον 1 μείον το μείον 4. Άρα 7 μείον 1, 6, συν 4, γιατί είναι μείον το μείον 4, συν 4 μου κάνει 10. Και έτσι προκύπτει εδώ το 10. Αφού λοιπόν υπολογίσουμε τα νέα βάρη των ακμών που δεν είναι αρνητικά, τρέχουμε στο τέλος, το βήμα τέταρτο, τον αλγόριθμο Dijkstra για κάθε κόμβο. Έχουμε έναν γράφο με μία αρνητικά βάρη πλέον, οπότε μπορούμε να τρέξουμε τον αλγόριθμο Dijkstra για κάθε κόμβο. Η ερώτηση είναι ποια είναι η πολυπλοκότητα του αλγορίθμου Johnson και αυτό μπορείτε να μου το απαντήσετε.